Ξεκινά αύριο το 8ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από την Ψυχασπής που διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Το κινηματογραφικό αφιέρωμα με ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου έχει στόχο, όπως και κάθε άλλη κοινωνική δράση της δομής, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της πόλης απέναντι στη διαφορετικότητα και στην ψυχική νόσο. Για 8η χρονιά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ψυχασπής. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που γιορτάζεται, που τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου. Πλέον έχει καθιερωθεί, ο κόσμος το γνωρίζει. Χαιρόμαστε πολύ γιατί είναι μια συνάντηση που την περιμένουμε και εμείς με πολύ μεγάλη χαρά. Στόχος της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας είναι όλοι οι φορείς που ασχολούνται με την ψυχική υγεία να κάνουν δράσεις ευαισθητοποίησης. Η πρόσκληση της Ψυχασπής κάθε χρόνο γίνεται μέσω του φεστιβάλ και μέσα από τη δύναμη, από τη δυνατή εικόνα του κινηματογράφου. Έχουμε επιλέξει και φέτος πολύ ωραίες ταινίες που θα τις αναφέρουμε, με στόχο να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να αναδείξουμε σκέψεις, συναισθήματα και εικόνες που αφορούν στον αποστιγματισμό των ανθρώπων που νοσούν ψυχικά. Φετινό θέμα για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας 2024 είναι η ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Το θέμα αυτό ορίζεται παγκοσμίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας 2024 είναι η ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Στόχος είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στο χώρο εργασίας τους. Αν σκεφτούμε ότι όλοι μας το μεγαλύτερο διάστημα της ξύπνιας ζωής μας το περνάμε στο χώρο εργασίας μας, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πλαίσιο να λειτουργεί ενισχυτικά προς την ψυχική μας υγεία. Να τονίσω εδώ ότι ψυχική υγεία δεν σημαίνει μόνο η απουσία της ψυχικής ασθένειας. Ψυχική υγεία σημαίνει να μπορεί ένας άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητά του να είναι καλά, δηλαδή να έχει αυτό που λέμε ευεξία. Να έχει ενέργεια, να αναδεικνύει τις ικανότητές του, να είναι δημιουργικός, να μπορεί να παράγει έργο και κυρίως να χαίρεται την καθημερινότητά του. Αυτό σημαίνει ψυχική υγεία, γιατί συνήθως θεωρούμε ότι συνδέεται με την απουσία ψυχικής νόσου. Δεν αρκεί ένας άνθρωπος να μην έχει ψυχικά ασθένεια, μια ψυχική ασθένεια, για να χαρακτηριστεί υγιής. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι γεννημένος για να παράγει έργο. Δηλαδή, η ανεργία είναι ένα φυσικό πράγμα. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να δουλεύει. Είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να μπορεί να είναι καλά, ακόμα και αν δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, να μην κατακαιρματίζεται η υπόστασή του, αν δεν δουλεύει. Χαρακτηριστικά έλεγε ο δάσκαλός μου ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ερωτικός, εάν δεν δουλεύει. Η δουλειά γίνεται μέσω για να παράγουμε και να εκφράσουμε όλη τη δυναμική που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Επίσης, στις σημερινές συνθήκες που η ανεργία είναι μια συνθήκη που μας επιβάλλεται λόγω της οικονομικής ασφυξίας, πραγματικά είναι αφόρητο για τους ανθρώπους που τη ζούνε, οπότε μετά οι ενοχές, οι στεναχώρια εύκολα μας πάνε σε χωράφια πιο καταθλιπτικά ή πιο αγχωτικά που φτάνουμε στα όρια της ψυχικής νόσου. Αναφέρατε το θέμα της εργασίας. Ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι κακό, τοξικό, και με τους συναδέλφους και με τον εργοδότη, μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία ενός εργαζομένου? Αναμφίβολα. Ένα κακό εργασιακό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με το δίκτυο ψυχικής υγείας που έχει ο καθένας μας. Να αναφέρουμε ότι η Εθνική Υπηρεσία πριν ένα μήνα δημοσίευσε πρόσφατα στοιχεία που λένε ότι στην Ελλάδα σήμερα 4 στους 10 ανθρώπους υποφέρει από αισθήματα κατάθλιψης και μελαγχολίας στο χώρο εργασίας του και 8 στους 10, κρατήστε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, πάσχει από άγχος, πίεση, κρίση πανικού στο πλαίσιο εργασίας. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κάτι μακρινό, είναι κάτι που μας αγγίζει όλους. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με περιβάλλοντα στη δουλειά που πολλές φορές είναι πολύ απαιτητικά. Όταν λέμε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον για να το αποσαφηνίσουμε, εννοούμε ένα περιβάλλον το οποίο έχει έντονες συγκρούσεις μεταξύ εργαζομένων ή εργοδοτών, ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, έλλειψη κατανόησης, δόλος πολλές φορές και κυρίως, όπως λέμε εμείς, ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα ανάμεσα στην εργοδοσία και στους εργαζομένους, που δημιουργεί ένα γεφύρωτο χάσμα που πολλές φορές είναι δυσβάσταχτο για τον εργαζόμενο. Άρα είναι μια συνθήκη που μας αφορά όλους και αναμφίβολα επηρεάζει την ψυχική μας υγεία. Δεν χρειάζεται πάντα να απευθυνθούμε στον ειδικό, δηλαδή κατά βάση ο καθένας προσπαθεί να διαχειριστεί τη ζωή του πρώτα με τη δική του δύναμη, με τη δική του δυναμική. Πέρα από το να μείνω στο συμπεριφορικό κομμάτι που νομίζω πλέον όλοι το γνωρίζουμε, δηλαδή ότι η ζωή μας δεν ξεκινάει μετά τις 4 το απόγευμα. Είναι πολύ άδικο να περιμένουμε να τελειώσει η δουλειά μας για να αρχίσουμε να ζούμε.
Είναι πέρα από το συμπεριφορικό κομμάτι που είναι κάποιος, το να γυμνάζεται, να τρώει καλά, να κοιμάται καλά. Εγώ θα επικεντρωθώ σήμερα σε δύο διαφορετικά κομμάτια, λίγο πιο βαθιά, λίγο πιο υπαρξιακά να πάμε. Ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας μας να αναζητήσει μια βαθύτερη νοηματοδότηση στη δουλειά που κάνει. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς ότι η εργασία μοιάζει λίγο με ένα τρένο που μας πάει από τη μια στιγμή στην άλλη, από τη μια πορεία στην άλλη. Ο καθένας σας αναρωτηθεί ότι στο τέλος της εργασιακής μου καριέρας, εγώ τι θα ήθελα να έχω υπηρετήσει, ποιο νόημα αντλώ από τη δουλειά μου. Και το νόημα αυτό αλλάζει από άνθρωπο σε άνθρωπο και από στιγμή σε στιγμή. Δηλαδή ότι τα χρήματα δεν αρκούν κάποιος για να κάνει τη δουλειά του καλά και να αντλεί νόημα από αυτήν. Μέχρι τα τελευταία λεπτά πριν κλείσουμε τα μάτια μας, ο καθένας αξίζει να υπερασπίζεται τα όνειρά του. Και εδώ νομίζω ότι το έχει αναφέρει ο Steven Jobs πάρα πολύ ωραία, ότι αν στο τέλος της μέρας γυρνάς στο σπίτι σου, κοιτάς τον καθρέφτη και λες ότι εγώ σήμερα έκανα κάτι από αυτά που αγαπούσα, και αν η απάντηση για πάνω από δύο μέρες είναι όχι, τότε σίγουρα κάτι πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Κάπως πρέπει να βγεις από τη βολή σου και να πεις ότι ήρθε η ώρα εγώ να δημιουργήσω τη ζωή που επιθυμώ, να μην έρθει αυτή έξω από έξω κάτι έτοιμο. Η κυρία Μόρφη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ταινιών του φετινού φεστιβάλ που ξεκινά αύριο 9 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 13 Οκτωβρίου. Οι ταινίες θα προβάλλονται κάθε βράδυ στις 9 και 4 στο Θέατρο Διόνυσος. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Είναι όλες κοινωνικές ταινίες με πολύ ωραία μηνύματα που αφορούν όχι μόνο ανθρώπους που έχουν ψυχική ασθένεια, τον σύγχρονο άνθρωπο που πονά, που υποφέρει, που δίνει τον δικό του καθημερινό αγώνα. Έχουμε 5 ταινίες και μία παιδική, 5 για ενήλικες. Ξεκινάει την Τετάρτη, όπως είπαμε, 9 Οκτωβρίου. Είναι η ταινία «Γιούλη, ο χορός της ζωής μου», για τη βιογραφία ενός πολύ σπουδαίου κουβανού χορευτή, που μας δείχνει πώς από τις φτωχογειτονιές της Αβάνας κατάφερε και πήγε στα Βασιλικά Μπαλέτα του Λονδίνου. Μια πραγματική βιογραφική ταινία, ωραίο παράδειγμα ζωής. Ακολουθούμε με «Το κορίτσι από τη Δανία». Πάλι είναι μια βιογραφική ταινία. Επιλέγουμε να βάλουμε ταινίες που είναι βιογραφικές, γιατί θέλουμε να φωτίσουμε παραδείγματα σπουδαίων ανθρώπων που μέσα από την ίδια τους τη ζωή κατάφεραν να μετατρέψουν αυτό που ονομάζουμε εμείς επανεγχάραξη, από τα δύσκολα να πάω στα πιο φωτεινά κομμάτια μου. Και μιλάμε για την ζωή του πρώτου ανθρώπου διεφυλικού, που το 1930 κατάφερε και έκανε αλλαγή στο φύλο του, αλλαγή στην ταυτότητα του φύλου, μέσα από μια επέμβαση σε εκείνα τα χρόνια που τα στερεότυπα και η αμφισβήτηση για τους ανθρώπους που ήταν ομοφιλόφιλοι, που ήταν πολύ, πολύ έντονα και πολύ δύσκολα. Ακολουθεί η τρίτη ταινία που είναι το «Δωμάτιο», πάλι αληθινή ιστορία. Η ιστορία μιας γυναίκας που φυλακίστηκε σε ένα δωμάτιο και έζησε πολλά χρόνια με τον κακοποιητή της, με έναν άνθρωπο που την κακοποιούσε και με τη βοήθεια του παιδιού της κατάφερε να αποδράσει μετά από 20 χρόνια. Ένα πολύ δυνατό παράδειγμα ζωής ανθρώπου που επιβιώνει. Μια ταινία που απέσπασε και πάρα πολλά Όσκαρ και ο κόσμος μπορεί να τη γνωρίζει. Πάμε το Σάββατο με μια πιο χαλαρή διάθεση. Πάντοτε επιλέγουμε να προβάλλουμε και μια κωμωδία. Και πάμε στην ιταλική κωμωδία που θεωρείται ότι είναι η πιο εισπρακτική στην Ιταλία σε επίπεδο ρεκόρ και πωλήσεων σε εισιτήρια. Το «Πού πάω, Θεέ μου». Ακολουθεί την Κυριακή το πρωί ανοιχτή πρόσκληση για τους μικρούς φίλους της ψυχασπής. Πάντοτε τους προσκαλούμε και μας τιμούνε με την παρουσία τους. Είναι η ταινία «The Croods», μια προϊστορική κομική περιπέτεια που δείχνει πώς η ομάδα ακόμα και στα δύσκολα μπορεί να επιβιώσει και να καταφέρει κάθε δυσκολία που προκύπτει να αντιμετωπίσει. Και τελειώνουμε με μια γαλλική ταινία που πρωταγωνιστεί η Ζουλιέτ Μπινός, μια εξαιρετική ηθοποιός που δείχνει πώς μια γυναίκα 50 χρονών στη μέση ηλικία έρχεται αντιμέτωπη με τα δικά της υπαρξιακά διλήμματα, με τον έρωτα, μέσα από το διαδίκτυο, με τον χρόνο που περνά, με αγωνίες που πραγματικά θα αγγίξουν τους περισσότερους από εμάς. Ταινίες πολύ δυνατές που προσκαλούμε τον κόσμο της πόλης να τις δει. Είναι μεγάλη χαρά μας γιατί συναντούμε κάθε χρόνο σταθερά πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Οπότε χαιρόμαστε και σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη λαχτάρα όλους.